Νέα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τι εννοούμε δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα? Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει λίγο να το εξηγήσουμε. Βεβαίως. Όπως μας το είπαν μόλις πριν από λίγο κυβερνητικές πηγές, εφόσον ας πούμε μειωθεί το αφορολόγητο, θα υπάρχουν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι μείωση των φορολογικών συντελεστών, μπορεί να είναι μείωση του ένφια. Αυτό μένει να το δούμε στην πορεία των συζητήσεων. Επίσης, εκείνο το οποίο τονίζεται είναι ότι στην Αθήνα που θα έρθουν τα κλιμάκια θα εξεταστεί η αλλαγή του μείγματος πολιτικής χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως επίσης τα θετικά συγκαταλέγεται και η δυνατότητα επιστροφής, όπως μας τονίζουν, των συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από το τέλος του 2018. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι από τις δηλώσεις του κυρίου Ντάισεμπλουμ αλλά και του κυρίου Μοσκοβισή αναμένεται πιθανότατα να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για το πότε ακριβώς θα επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα, και μένει να περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου. Να σε ευχαριστήσουμε για αυτές τις πρώτες πληροφορίες, την αποπληρωμή μέρους των δανείων που είχε λάβει η χώρα μας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ανακοίνωσε ο ESM. Καταβλήθηκαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από την πώληση της Finance Bank θυγατρικής της Εθνικής